Με τη συζήτηση αυτή θέλουμε δύο κυρίως πράγματα. Πρώτα-πρώτα να καταλάβουμε την περίοδο, να δούμε τι ακριβώς σηματοδοτεί όσο καλύτερα μπορούμε και τι κυοφορεί, και ύστερα να αναλογιστούμε κάτι πιο συγκεκριμένα τις προκλήσεις που την περιέχει. Τα προβλήματα και τα διλήμματα που αναδεικνύει, τις δυσκολίες της, αλλά και το χαρακτήρα της απαραίτητης της παρέμβασής μας αυτή. Δικός μου στόχος θα είναι να επικεντρωθώ στο πρώτο κομμάτι, ενώ οι σύντροφοι που θα ακολουθήσουν, ασφαλώς διανθίζοντας, το πιστεύω ότι θα σταθούν περισσότερο στο δεύτερο. Ένα βσμά μας βέβαια για τη συζήτηση αυτή είναι ο εκλογικός σεισμός της 6ης Ιουνίου, που βέβαια αναμένεται να είναι ακόμα εντονότερος την άλλη εβδομάδα. Ένα σεισμός που έφερε την κατάρρευση των κομμάτων του καταστρεπτικού νεοφιλελεύθερου μνημονίου και μαζί και την κατάρρευση του μεταπολιτευτικού κομματικού συστήματος. Τα στοιχεία είναι βέβαια λίγο πολύ γνωστά και δεν χρειάζεται να επεκταθώ, ή μόνο για να αναφέρω ένα-δύο χαρακτηριστικά, μία-δύο χαρακτηριστικές όψεις αυτού του φαινομένου. Να πω για παράδειγμα ότι η ανατροπή ήταν πολύ ευρύτερη αν εξετάσουμε την εκλογική συμπεριφορά των επαγγελματικά ενεργών κατηγοριών του πληθυσμού, των ηλικιών από 18 μέχρι 54, όπως ήταν με διαφορά το πρώτο κόμμα, με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνουν πολύ πιο κάτω από το ήδη απεισνασμένο εθνικό του 32%, περίπου το 20%, και να τονίσω την ταξική διάσταση αυτής της κατάρρευσης. Για παράδειγμα, το υψηλότερο ποσοστό που συγκέντρωσε το ΠΑΣΟΚ στην Αττική ήταν 11% και το συγκέντρωσε στο Κολωνάκι. Ενώ στη Νίκαια, την άκρος εργατική περιοχή στη Β' Πειραιά, βγήκε έκτο κόμμα, συγκεντρώνοντας μόλις το 5% των ψήφων. Αυτά είναι ανεπανάληπτα στοιχεία. Βεβαίως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλα, όμως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να αναλογιστούμε για τις αιτίες της μεγάλης αυτής μεταστροφής. Να σκεφτούμε ως προς το τι υπάρχει πίσω από αυτή. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να σταθώ σε τρεις κυρίως διαστάσεις του φαινομένου. Πρώτα, στο χαρακτήρα της περιόδου που διανύουμε. Στη συνέχεια, στις διοικητικές διαθεσιμότητες των απλών ανθρώπων, των εργαζομένων. Και τέλος, τη σημασία που έχει αυτή η μεγάλη εκλογική άνοδος της αριστεράς και οι προκλήσεις που περιλαμβάνει. Λέμε και σωστά ότι κατέρευσε ο δικομματισμός των παλιών κομμάτων. Θα μπορούσαμε να πούμε ο παλαιοκομματισμός. Όμως, σύντροφοι και συντρόφισσες, πίσω από την κατάρρευση αυτή κρύβεται μια άλλη κατάρρευση, πολύ βαθύτερη και ιστορικότερη, που την ύπαρξή της μαρτυράει απότομη εκλογική μεταστροφή και που βέβαια οφείλει να καθοδηγεί και τον τρόπο, πιστεύω, που προσεγγίζουμε τις εξελίξεις. Και η κρίση αυτή δεν είναι άλλη από την επιθανάτια κρίση του ισχύοντος συστήματος οργάνωσης παραγωγής και της κοινωνίας, δηλαδή του καπιταλισμού. Πρόκειται για ένα σημείο απλό βέβαια, το οποίο όλοι λίγο πολύ το αναγνωρίζουμε. Έχει όμως σημασία να το τονίζουμε και να το διατυπώνουμε ρητά. Μιλάμε συχνά για τα διέξοδα του μνημονίου και του νεοφιλελεύθερου σκεπτικού, που το διέπει, και αυτό είναι ακριβές, με τη διαφορά ότι υπονοεί πως ως σύστημα ο καπιταλισμός έχει σήμερα στη διάθεσή του εναλλακτικές, τις οποίες δεν εξασκεί, τις οποίες αν εφάρμοζε, τα πράγματα με κάποιο μαγικό τρόπο θα διορθώνονταν. Όμως δεν είναι έτσι. Η υπερχρέωση και οι διαφόρων ειδών χρηματοπιστωτικές φούσκες που η μία μετά την άλλη σκάνε από τη μια άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη, μαρτύρουν ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο δομικό και είναι ανεπίλητο. Αντανακλά την απόλυτη αδυναμία του καπιταλισμού να δώσει μέλλον στην κοινωνία. Και σε μια τέτοια απέλπιδη προσπάθεια τεχνητής παράτασης των παλιών καλών παραγωγικών ημερών της πρώιμης μεταπολεμικής περίοδου, ήταν που εξέφρασε η χρηματοπιστωτική επέκταση του άλογου δανεισμού. Και να μην ξεχνούμε εδώ ότι η ζωφερή κρίση που βιώνουμε εμείς εδώ ξεκίνησε όχι από την Ελλάδα, αλλά από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε λοιπόν σε πώς να κάνουμε με κρίση του καπιταλισμού. Κρίση που απλή και υποχρεωτική έκφανσή της είναι ο νεοφιλελευθερισμός και που δεν επιλύεται στο εσωτερικό του καπιταλισμού.
καπιταλισμός δεν μπορεί να την επιλύσει, ούτε καν να τη διαχειριστεί, ούτε και κανένας, με νέους ελληματικούς προϋπολογισμούς και νέα δάνεια. Αν ήταν δυνατόν αυτό, θα είχε επιχειρηθεί. Και μόνο το γεγονός ότι δεν επιχειρείται, αποτελεί τεκμήριο του γεγονότος ότι στο πλαίσιο του συστήματος, η μνημονιακή βαλαρότητα πράγματι αποτελεί μονόδρομο. Πρόκειται για ένα πρώτο συμπέρασμα, που για ό,τι επακολουθεί πρέπει να το κρατήσουν. Και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθουμε στη συζήτηση. Όμως να επισημάνω ότι η τεράστια εκλογική μεταστροφή φανερώνει μια πρώτη, ατελή και μερική, εντούτοις αναμφίβολη, συνειδητοποίηση του εκλογικού σώματος ως προς το απόλυτο αδιέξοδο της πραγματικότητας που βιώνουμε. Ο κόσμος γνωρίζει στο πετσί του το βάθος της κρίσης και υπό το κράτος του βιώματος αυτού, τη δραματική συρρήκνωση του βιωτικού επίπεδου, της αποκαθήλωσης τόσο των κοινωνικών δικαιωμάτων όσο και σειράς πολιτικών, τι ήταν για παράδειγμα η κυβέρνηση Παπαδήμου από ένα ανέμακτο πραξικόπημα, και γενικότερα της διάλυσης του κοινωνικού ιστού, υπό το βάρος του βιώματος αυτού λοιπόν κινείται ο κόσμος εκλογικά και πολιτικά. Δεν έχει βέβαια γίνει ακόμα κατανοητό στην έκταση που απαιτείται πώς και γιατί το μνημόνιο και τα αδιέξοδα του νεοφιλελευθερισμού είναι ταυτόχρονα και αδιέξοδα του καπιταλισμού. Όμως εδώ ακριβώς έγινε το ρόλο της αριστεράς να αναδείξει την πραγματικότητα αυτή και να προετοιμάσει τον κόσμο για τις μεγάλες ρήξεις που βρίσκονται μπροστά μας και από την πραγματοποίηση των οποίων εξαρτάται αν το εγχείρημα μιας αριστερής κυβέρνησης θα τελεσφορήσει ή όχι. Θα ακολουθήσει ο κόσμος? Είναι σε θέση να παρακολουθήσει μια τέτοια εξέλιξη? Μήπως κάτι τέτοιο θα είχε, να χρησιμοποιήσω αυτή την αντιπαθητική έκφραση μέσα εισαγωγικά, πολιτικό κόστος? Μήπως αν μιλήσει με αυτόν τον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος θα μείνει πίσω? Είναι κάποια ερωτήματα που απασχολούν το νέο πολιτικό προσωπικό και ενδεχομένως και κάποια προχωρημένα τμήματα του κινήματος. Προτού επιχειρήσω μια απάντηση, επιτρέπετε μου όμως εδώ να θυμίσω κάτι από Λένιν, που σε συνδυασμό με το βάθος της κρίσης είναι νομίζω ιδιαίτερα γλαφυρό. Να θυμίσω την ομιλία του στην Ελβετική Σοσιαλιστική Νεολαία τον Ιανουάριο του 1917, όπου έλεγε ο ίδιος ο Λένιν, εμείς, έλεγε, της παλιότερης γενιάς, μπορεί να μην ζήσουμε να δούμε τις αποφασιστικές μάχες της Επανάστασης. Και μέσα ένα μήνα ο Τσάρος είχε ήδη ανατραπεί. Δεν ισχυρίζουμε βέβαια ότι ο σοσιαλισμός είναι πρώτων πυλών. Όμως η περίοδος στην οποία έχουμε ανεπιστρεπτεί εισέλθει είναι, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, μια γενικά μιλώντας παρόμοια περίοδος, μια περίοδος απότομων, φαινομενικά απίστευτων μεταστροφών και προχωρημάτων συνείδηση των μαζών, κατά την οποία ούτε και εμείς οι ίδιοι καμιά φορά μπορούμε να φανταστούμε πόσο μεγάλη επίδραση μπορούν να ασκήσουν ιδέες που έως και πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν ανεπίκαιρες ή και ξεπερασμένες. Ιδέες όπως ο αντιδραστικός και αδιέξοδος χαρακτήρας της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, η κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, ένα νέο πολιτικό σύστημα πέρα και πάνω από το φαύλο και πρακτικά ανεξέλεγκτο αστικό κοινοβουλευτισμό, με μια λέξη έννοιες όπως η πραγματική δημοκρατία και ο σοσιαλισμός. Και θέλω στο σημείο αυτό να βάλω το ερώτημα όσο πιο ρητά γίνεται. Μήπως στην πραγματικότητα, αντί να υπερεκτιμούμε στην πραγματικότητα, υποτιμούμε τις μάζες? Μήπως η δράση και ο λόγος που εκπέμπουμε βρίσκεται πίσω από τις διεκδικητικές διαθεσιμότητες των απλών ανθρώπων, ακολουθώντας περισσότερο παρά καθοδηγών μας? Αυτό με πάει στο δεύτερο σημείο της εισήγησης, αναφορικά ακριβώς με αυτές τις αγωνιστικές διαθεσιμότητες των από κάτω. Το πραγματικά τεράστιο εκλογικό ρεύμα υπέρ μιας αριστερής διεξόδου από την κρίση εξέπληξε πολλούς, ίσως μας εξέπληξε όλους. Μήπως όμως δεν θα έπρεπε? Και χωρίς να θέλω να παραστήσω τον μετά Χριστό προφήτη, να δώσω αμέσως την απάντηση λέγοντας ότι ναι, μας εξέπληξε και δεν θα έπρεπε. Και αυτό διότι το αμέσως προηγούμενο διάστημα, ήδη από τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το εργατικό κίνημα και οι λαϊκές μάνες έδωσαν τιτάνιους αγώνες. Στην εκλογική παραζάνη των ημερών, αυτό κάποια φορά το ξεχνάμε, όμως οι λαϊκοί αγώνες περίοδου 2010-2011 ήταν πράγματι τιτάνιοι. Δεν μπορεί να το θυμηθεί κανείς. Τις 17 γενικές απεργίες που στο πλαίσιο τους καταγράφηκαν συμμετοχές, συλλαλητήρια και πορείες ανεπανάληπτου όγκου και μαχητικότητας, όπως και καταστολής. Τους μεγάλους αγώνες συγκεκριμένων εργατικών κλάδων όπως τις μεταφορές, την ενέργεια και αλλού,
τα πολύμορφα μαχητικά κινήματα που ξέσπασαν από το δεν πληρώνω ως την απεργία πείνωση των 200 μεταναστών εργατών και τους νικηφόρους αγώνες της κερατέας. Και βέβαια το Σύνταγμα. Το κίνημα των πλατιών, το κίνημα των λαϊκών συνελεύσεων. Που παρά την ύστερη αποσιώπηση, αν όχι δυσφήμιση που του επιβλήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός από το ότι άρθρωσε ένα λόγο ρηξικέρα, το περίφημο δεν χρωστάω, δεν πουλάω, δεν πληρώνω, πιστοποίησε και μια έκρηξη πολιτικής με το πλήθος να κινείται επιτακτικά προς την επανοικιοποίησή της, την επανοικιοποίηση της πολιτικής. Όσοι βρέθηκαν στο Σύνταγμα και τις άλλες πλατείες και στους δύο περίπου μήνες που οι κινητοποιήσεις διάρκεισαν βρέθηκαν εκατομμύρια, απονομιμοποίησαν το χρέος, αναζήτησαν όμως και εναλλακτικούς θεσμούς πολιτικής αντιπροσώπευσης και οργάνωσης πέρα και πάνω από το φαύλο αστικό κοινοπληθυσμό, ένα φαινόμενο εξαιρετικής σημασίας που μας συνδέει με τις μεγάλες επαναστατικές παραδόσεις του εργατικού κινήματος από την Παρισινή Κομμούνα ως τα Σοβιέτ της Οκτωβριανής Επανάστασης και τα Συμβούλια Εργατικής Αυτοδιαχείρισης Μεσοπολεμικής Ευρώπης. Η εκλογική εκτίμηξη του ΣΥΡΙΖΑ έχει λοιπόν και πρελούδιο και μνήμη. Φάνηκε, ήταν από καιρό ορατή διαδικασία σε εξέλιξη και, εν πάση περιπτώσει, σε καμία περίπτωση δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Οι εργαζόμενοι ούτε στιγμή δεν έπαψαν να διεκδικούν όλο το προηγούμενο διάστημα να αγωνίζονται. Και αυτό αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική παρακαταθήκη που πρέπει και αυτή να κρατηθεί ως ένα κρίσιμο συμπέρασμα. Και επιτρέψτε μου εδώ να θίξω κάτι γύρω από την έννοια του εντός εισαγωγικών ξαφνικού. Μια κανονικότητα, τολμώ να πω, στη σχέση αριστεράς και ημών όλων με το κίνημα. Υπάρχουν συγκεκριμένα διάφοροι κύκλοι εκπλήξεων στην πρόσφατη ιστορία. Και θέλω να αναδείξω ρητά δύο βιωμένους και έναν που βρίσκεται σε εξέλιξη και που είναι απαραίτητο να ξεπεραστεί. Η πρώτη έκπληξη, ο πρώτος κύκλος εκπλήξεων ήταν το Σύνταγμα. Όταν στις 25 Μάη έγινε το πρώτο κάλεσμα για συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος, όσοι από εμάς περίμεναν το κίνημα των δύο μηνών με τις διεθνικές μέρες δράσης που κάποιες από αυτές συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες. Να, λοιπόν, μια πρώτη υποτίμηση του κίνηματος. Η δεύτερη έκπληξη δεν είναι παρά η ίδια η εκλογική εκτείναξη του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία ήδη αναφέρθηκε. Όσοι στα αλήθεια συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ την περίμεναν. Πολύ λίγοι. Την επαύριο κάνουμε αναλύσεις, προβολές, εκτιμήσεις. Συχνά ξεχνούμε όμως ότι η εκτείναξη αυτή εξέπληξε διότι τείνουμε να υποτιμούμε τις διεκδικητικές, τις αστήρευτες μαχητικές διαθεσιμότητες του κινήματος. Αλλά αυτό με πάει στο τελευταίο κομμάτι της εισήγησης, που θα περιλάβει, ελπίζω, και την τρίτη υποεξέλιξη, όπως θέλω να τη σκέπτομαι, έκπληξη εντός εισαγωγικών από το κίνημα, η οποία, όπως θα υποστηρίξω, είναι απαραίτητο να ξεπεραστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε αμφίβολο ο μεγάλος νικητής των εκλογών. Και είπα ήδη πως η βασική αιτία έγκυται στη βαθιά κρίση. Όμως η κρίση δεν επαρκεί από μόνη της για να εξηγήσει πλήρως αυτή την άνοδο. Γιατί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ? Πού οφείλεται ο τετραπλασιασμός της εκλογικής του επιρροής, άξι που, όπως είπα, στις επερχόμενες εκλογές αναμένεται να είναι πολύ πιο εντυπωσιακή? Τρεις είναι, νομίζω, οι κρίσιμοι παράγοντες. Ο πρώτος έγκυται στην πολιτική του ευαισθησία και διάθεση να αφουγκραστεί προωθημένα αιτήματα του κόσμου που πριν δεν είχαν εκτιμηθεί σωστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε, βέβαια, κατά το κοινό λεγόμενο ηγεσία στις μάζες του Συντάγματος. Ήταν όμως ο μόνος από τις άλλες δυνάμεις της αντιμνημονιακής αριστεράς που παρήχε αδιάλειπτη στήριξη στις βαθιά πολιτικές αναζητήσεις του πλήθους των από κάτω. Και αυτό ο κόσμος το κατανόησε και το εκτίμησε. Με όλες του τις ελλείψεις, ο ΣΥΡΙΖΑ κάλυψε ακόμα όλους ή τους περισσότερους αγώνες που ξέσπασαν. Πάλι στο ίδιο μοτίβο, δεν έδωσε ηγεσία. Ίσως δεν ενέπνευσε, όμως βρέθηκε αταλάντετος αρρωγός με μια χαρακτηριστική διάθεση να ακούσει, να μάθει, να συνθέσει. Το επόμενο διάστημα όμως, ο παράγοντας ηγεσία καθίσταται εξαιρετικά αποφασιστικός. Σε αυτό θα επανέλθω. Όμως για όσο διάστημα εκτυλίχθηκαν οι μεγάλοι λαϊκοί αγώνες της τελευταίας περίοδου, ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε αταλάντευτα στο πλευρό των συλλογικών δράσεων, γενόμενος έτσι ο προνομιακός φορέας της πολιτικής του εκπροσώπησης. Αυτός είναι ο πρώτος παράγοντας που επισημαίνει. Ένας δεύτερος ήταν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε επιτακτικά το ζήτημα της ενότητας της αριστεράς, ένα ζήτημα πρόδειλα κομβικό για το παρόν και το μέλλον της οποιασδήποτε προοδευτικής προσπάθειας
που όμως χρόνια λαθασμένες επιλογές μας έχουν κάνει ανάγκη να το ξεχάσουμε, τουλάχιστον να το παρανοήσουμε. Ο κόσμος όμως το κατανοεί και το απαιτεί, όχι απλώς για να αθροίζουμε αριθμούς, κάτι που βέβαια δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο, αλλά κυρίως για να έχουμε τη δυνατότητα της δημοκρατικής, πολιτικής, προγραμματικής και στρατηγικής αντιπαράθεσης. Η πολιτική και κοινωνική αλλαγή θέλει δημοκρατικό και συντροφικό πολιτικό διάλογο ανάμεσα σε όλα τα ρεύματα της αριστεράς. Κανείς δεν αρκεί από μόνος του και κανείς δεν περισσεύει. Και στον εξαιρετικά αυτόν τομέα μένουν να γίνουν πολλά. Όμως το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για ενότητα αποτέλεσε εφαλτήριο και παρακαταθήκη και αυτό επίσης ο κόσμος το εκτίμησε. Τρίτος και εξής σημαντικός παράγοντας είναι κατά τη γνώμη μου η προοπτική της εξουσίας που από την πρώτη στιγμή έβαλε. Όλες οι συζητήσεις μας και όλοι οι αγώνες στη σημερινή συγκυρία αποκτούν νόημα σε αυτήν την προοπτική. Ο αγώνας των εργαζομένων, άλλωστε, μην το ξεχνάμε, είναι πολιτικός αγώνας. Και στις μέρες μας αυτό σημαίνει διεκδίκηση της εξουσίας. Αυτή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, η προοπτική της εξουσίας, ήταν μια θέση που έδειξε έμπρακτα εμπιστοσύνη στις λαϊκές μάζες και στις διεκδικητικές της δυνατότητες. Και αυτή η θέση ανταμείφθηκε. Τι γίνεται όμως σήμερα? Άραγε ξεπεράστηκε μέσω αυτού η χρόνια υποτίμηση των μαζών? Φοβάμαι πως όχι. Και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί τη βασική, την κύρια πρόκληση της συγκυρίας. Και στο σημείο αυτό είμαι βέβαιος ότι θα επανέλθουμε στη συζήτηση, όμως φοβάμαι καμιά φορά ότι η γενική εικόνα που δίνεται είναι μια εικόνα σήμερα, για το σήμερα μιλάω, για τη σημερινή συγκυρία, μια εικόνα προγραμματικής διστακτικότητας, αν όχι εφησυχασμού, ότι δηλαδή μια κυβέρνηση της αριστεράς, μια πιθανή κυβέρνηση της αριστεράς, μια κυβέρνηση ελπίδας, θα μπορέσει τελικά, χωρίς μεγάλες αναταράξεις και μέσα στο πλαίσιο του συστήματος της ιδιωτικής κερδοφορίας, με κάποιες διορθωτικές ρυθμιστικές κινήσεις να φέρει αποτέλεσμα. Ιστορικά όμως γνωρίζουμε ότι αυτό ποτέ δεν ήταν δυνατό. Τα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα μέσα στο καπιταλιστικό πλαίσιο ήταν αδιπλώθηκαν και λαμπρό παράδειγμα εδώ είναι το ΠΑΣΟΚ, ήταν ατράπηκαν όμως, ας πούμε, οι Χιλή στις αρχές δεκαετίας του 70. Και αν αυτό ίσχυε μία φορά στα χρόνια της μεταπολεμικής καπιταλιστικής άνθησης, σήμερα σε μια εποχή οργανικής και αδιέξοδης κρίσης, ασφαλώς ισχύει στο πολλαπλάσιο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γι' αυτό επιτρέψτε μου να βάλω το ζήτημα επιγραμματικά. Ότι προϋπόθεση ώστε μια κυβέρνηση της αριστεράς να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ιστορικές προκλήσεις των καιρών είναι η ετοιμότητά της να διαρρήξει το πλαίσιο του συστήματος, να προχωρήσει σε ένα ριζοσπαστικό εκδημοκρατισμό της οικονομίας, δίνοντας με τον τρόπο αυτό το έναυσμα και τη δυνατότητα στους εργαζομένους να διαχειρίζονται αυτοί οι ίδιοι με νέους δημοκρατικούς θεσμούς τον πλούτο που παράγουν. Αυτοί οι σύντροφοι και συντρόφισσες είναι η σοσιαλιστική προοπτική, τα τελευταία χρόνια ξεχασμένη και συκοφαντημένη, όμως στις μέρες μας περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Στον τομέα αυτό, όπως είπα, εμφανίζεται διστακτικότητα σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω, λόγω εξακολουθητικής υποτίμησης της μεγάλης απήχησης που η επεξήγηση των σοσιαλιστικών ιδεών μπορεί να έχει στον κόσμο. Υπό το φως της σύντομης αυτής επισκόπησης προσπάθησα να κάνω όμως, είναι νομίζω μια αδικαιολόγητη υποτίμηση που επιπλέον εγκυμονεί και κινδύνους. Όμως δεν θα ήθελα να καταλήξω έτσι βλέποντας το ποτήρι μισοάδιο. Θέλω να κλείσω τονίζοντας τη μεγάλη ελπίδα που γεννά στον κόσμο η προοπτική μιας αριστερής κυβέρνησης με σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Γι' αυτό είναι, πιστεύω, η πιο συναρπαστική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ.